Γεια σας, είμαι η Άννα Κόκορη και σήμερα είμαστε εδώ πέρα με τη Λίλα για να μιλήσουμε για το πώς είναι να μεγαλώνεις με έναν αδελφό με αναπηρία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ΑΝΑΚΑΠΑ Κάπα, ακολουθήστε μας στα Apple Podcasts, Google Podcasts και Spotify. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια σου Λίλα. Γεια σου Άννα. Τι κάνεις. Καλά είμαι. Πίνω εδώ το καφεδάκι μου. Αράζουμε. Σε έχουμε στα πούπουλα, σε έχουμε. Στα πούπουλα, στα πούπουλα. <laughs> Χρόνια πολλά κιόλα. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Γλυκάκι πήρε. Αμέ, γαλακτομπουρεκάκι. Γαλακτομπουρεκάκι. Ε, σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Αλλά α, πέρα από αυτό, ε, σε κάλεσα εδώ πέρα σήμερα ε, να πούμε ότι εγώ σε ξέρω από. Έχουμε γνωριστεί σε μια κατασκήνωση που πηγαίναμε μαζί, που ήμασταν συνοδοί ατόμων με αναπηρίε. Γε, yes, ναι. κάπου στη Νέα Μάκρη, κάπου. Στη Νέα Μάκρη, εκεί. κάπου μακριά. Ναι, ναι, ναι. Και σε γνώρισα εκεί και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον άτομο. Και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση που είχε με τον αδελφό σου. Να πούμε ότι ο αδελφό σου, ο Δημήτρη, είναι άτομο με αναπηρία. Ναι, είναι άτομο με αναπηρία. Και η πρώτη μου κατασκηνοτική περίοδο ήταν να δούλευα ω συνοδό του ατόμων με αναπηρία και έτυχε να είναι ο αδερφό μου, το πρώτο άτομο. Που δουλέψει μαζί. Mm -hmm. Τι έχει, είναι στη καροτσάκι. Ε, έχει σπαστική διπληγία, αλλά η σπαστική διπληγία, ο λόγος της σπαστικής διπληγίας είναι ακόμα διάγνωστος. Δηλαδή, δηλαδή, είναι σαν να λες ότι έχεις πονοκέφαλο, αλλά η αιτία του πονοκεφάλου είναι αδιάγνωστη ακόμα. Ναι. ναι. γιατί είχαμε κάνει πάρα πολλέ εξτάσει όταν ήταν μικρό αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι. Είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι. Αναλόγως. Στη δική μας περίπτωση είναι κάτι με το οποίο έτσι γεννήθηκε. Μάλλον ίσως από κάποιο μευτικό, ιατρικό λάθος. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι, και μου είχε πει η μητέρα μου δηλαδή, είναι ότι ο Δημήτρης ε, άργησε να του χορηγηθεί οξυγόνο ή κάποια στιγμή καθώ κατέβαινε ε, μέσα από τον πιελογεννητικό σωλήνα... Δεν ε, πήρε αρκετό οξυγόνο και κάτι τέτοιο Το θέμα ήταν ότι την επόμενη μέρα ενώ σε, στη δική μου γέννηση ο γιατρός δεν είχε έρθει Στον Δημήτρη ήρθε και εκείνη τη στιγμή η μαμά μου κάτι ένιωσε στο ένστικτό της ρε παιδί μου Αυτό το ένστικτο που πάντα υπάρχει αλλά κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, κάνουμε λίγο ότι δεν το ακούμε Και εκεί κάτι ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά Α, και, τις είπα, ναι. και μετά ήρθε το μπουγιουρντί που λέμε. Πώς ένιες, μαμά σου. Ε, όχι, σίγουρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Ε, προφανώς ε, ήταν κάτι το οποίο δεν, προφανώς δεν περίμενε. Ε, και στην αρχή της έλεγαν κιόλα ότι όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Ε, μετά από κάποιο διάστημα, το οποίο ήταν ο Δημήτρης, υποτίθεται έπρεπε να περπατήσει, το παιδί δεν περπάταγε. Οπότε μετά ξεκίνησε η διερεύνηση. Εσύ τώρα πόσο χρονών είσαι? Είμαι 25, έγινα πρόσφατα 25 και εγώ. Άντε, χρόνια σου πολλά και σένα. Χαρνιά μου να πολλά και εμένα. Και ο σου πόσο είναι? Είναι 22, όσο έτος έχουμε τόσο είναι. Ναι. <laughs> ε, 22 χρονών. Μεγάλο Μέχρι... ο Δημήτρη. Ναι, ναι, ναι. Από το τότε που ήμασταν μαζί στην κατασκήνωση έχει αναπτυχθεί, έχει, έχει μεγαλώσει. <laughs> Εσύ, όταν ήσουν μικρή, Σύνα τριών χρονών και θυμάσαι να γεννιέται ο Δημήτρη και να τον φέρουν στο σπίτι. Σου εξηγήσανε ποτέ τι είναι αυτό που έχει, γιατί πρέπει να του δίνουν παραπάνω προσοχή, α πούμε. Κοίταξε να δει. Εμένα μου είπε η μητέρα μου ότι κάποια στιγμή μου το εξηγήσαν σε μικρότερη ηλικία των 12. Αλλά εγώ θυμάμαι να μου το εξηγούν πιο καθαρά στα 12. Εγώ μέχρι τα τρία μου ένιωθα μια χαρά βασίλισσα και μετά μου πήρανε την έγλη, Οπότε η ζήλια μου... Καλά, αυτό γίνεται πάντα στα πρώτα παιδιά. Τα πρώτα παιδιά γεννιούνται, έχουν λίγο όλη την προσοχή πάνω τους και μετά έρχεται το δεύτερο, το τρίτο και τα χάνουν όλα, ας πούμε. Γι' αυτό είναι και τα πιο πανστατικά, θεωρώ. Ναι, 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 είναι τα πιο μελό. Στο μελό το έχουμε. Το έρχεται στο μελό. Και, και έρχεται ο Δημήτρη σπίτι και εσύ πώ τον αντιμετωπίζει. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι πολύ χαρούμενο, πολύ ότι ήρθε ένα καινούριο μέλο το οποίο ε, θα είμαστε όλοι μαζί και θα μεγαλώσει η οικογένεια, α πούμε. Θυμάμαι πάρα πολύ τον εαυτό μου Ζήλια, σκηνέ Ζήλια και να, να, σαν να μην τον θέλω μες στο σπίτι. Κακούλα, ε! <laughs> ε, ε, λίγο διαολάκι ήμουνα. Είσαι διαολάκι, <laughs> Όμως, Όμω πώ ήταν. Ε το συνέστημά σου γενικά και η αντιμετώπιση σου απέναντι στο θέμα που είχε ο Δημήτρης, που δεν μπορούσε να περπατήσει, που δεν μπορούσε να μιλήσει καλά. Εμένα δεν μου έκανε αίσθηση το ότι δεν μπορεί να περπατήσει, ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ πάντα τον έβλεπα σαν αδερφό μου, mm. σαν ίσο, δηλαδή όπως θα έπαιζε ένα παιδί, δύο αδέρφια ας πούμε και τα δύο τυπική ανάπτυξη. θα παίζανε μαξιλαροπόλεμο, παπουτσοπόλεμο και, ότι... και τα συμπαραμαρτούντα. Έτσι, κι εγώ ήθελα να παίξω με τον αδερφό μου αυτό. Παίζατε? Παίζαμε, ναι. Βέβαια, εγώ γινόμουν. Πάντα είχα μια αίσθηση να τον, δεν ξέρω, να τον αδικήσω λίγο, να τον πειράξω παραπάνω, να τον τζιγκλίσω. Να, να ξέρει αυτό, έχοντα υπάρξει στη θέση ενό παιδιού που έχει κάποια. Έτσι, ένα, φέρει ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, ένα θέμα μέσα στην οικογένεια. Εντάξει, τώρα η λέξη πρόβλημα. Δεν μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ, αλλά φέρει μια ασθένεια, φέρει μια αναπηρία. Και γίνεται λιγάκι το, είτε το μαύρο πρόβατο είτε ε, το ασθενέ άτομο μέσα στην οικογένεια. Όταν του συμπεριφέρεσαι ω ίσο και του κάνει ρε παιδί μου πράγματα τα οποία θα έκανε δυνατού ανθρώπου, ε, ανεπτυγμένου ανθρώπου, έτσι συναισθηματικά. Ε, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ καλό. Ε, να με... τον τσιγκλά, να τον κάνει. να το φωνάζει. Το... Όχι να τον προσβάλλει, αλλά και να τον συμπεριφέρεσαι σαν κανονικό άνθρωπο, α πούμε. Και ότι δεν έχει κάτι το οποίο πρέπει να κλαίμε από πάνω. Αυτό ήταν, αυτή ήταν και η μεγάλη μου διαφωνία με τη μαμά μου, α πούμε. Γιατί όταν συνέβαινε ένα καυγά ανάμεσα σε μένα και τον Δημήτρη, Εκείνη επενέβαινε, ενώ εγώ θεωρούσα δίκαιο να είναι κάτι, ξέρω εγώ, στο μεταξύ μα. Mm. Και εκείνη τη στιγμή που επενέβαινε, ποιο αδικούτανε. Εσύ. Εγώ, γιατί ο Δημήτρη έπρεπε να πάρει κατά κάποιο τρόπο μία παραπάνω δικαιολόγηση για την όποια διένεξη που είχαμε. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν οι δομέ, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Αλλά πιστεύει ότι πρέπει να του συμπεριφερόμαστε. Καταλαβαίνει πώ λέει την ειδική μεταχείριση. Όχι να υπάρχουν ράμπε, ξέρω εγώ, για να μπορούν να εισέρχονται σε μέρη που μπορούμε όλοι μα. Σου λέω ότι είναι δική μεταχείριση του λίγο παραπάνω ευαισθησία, λίγο παραπάνω νιάξιμο. Πιστεύει πρέπει να γίνεται αυτό σε αυτά τα άτομα. Η δική μεταχείριση σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι όταν σέβεσαι τον άλλον και το θεωρεί σαν ίσο και θε να εξελιχθείτε ε, παρέα ή να είσαι εσύ ο αρωγό και ο οδηγό που θα του ανοίξει δρόμου, ε, το θεωρώ πολύ σημαντικότερο από το να υπάρχει μια ειδική μεταχείριση Γιατί με την ειδική μεταχείριση στην ουσία τι κάνεις Δημιουργείς μια γυάλα στην οποία ε, βάζεις ένα ψαράκι μέσα Το οποίο ψαράκι μπορεί να είναι το άτομο με αναπηρία Ή οποιοδήποτε άλλο άτομο σε μια ευάλωτη θέση Και ε, να, να, συ, να συνεχίζεις να το συντηρείς και να, 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 να το συγκαλύπτεις ναι. τέλο πάντων το ζήτημα ναι. Ναι. Ε, Για πες, ο Δημήτρης ε, μιλάει καλά Μιλάει κανονικά, να ναι. Κάνει Μιλάει λογοθεραπεία, κάνει, κάνει, κάνει. πραγματάκια και οι, πλέον νομίζω τον καταλαβαίνουν και στι ταβέρνε που πάμε και από εδώ και από εκεί. Τον θυμάμαι εγώ, ήταν κοτσονάτο μορφωνιό. Ήταν αλάνι. Ε, θυμάμαι που την έπεφτε και όλες τα κορίτσια. Δηλαδή, γούσταρε, α πούμε. Ναι, 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 φουλ. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ένα κομμάτι Τη διαπαιδαγώγηση του ρε παιδί μου, το έχω αναλάβει εγώ. Δηλαδή, όσον αφορά τι κοινωνικέ του επαφέ, το να συμβαίνουν ζητήματα στο σχολείο, α πούμε, και να τα συζητάμε. Ε, είναι κάτι που θέλει και εκείνο πλέον να το συζητάμε. Οπότε. Mm. Ε, και πλέον νιώθει και άνετα. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχουν περιπτώσει που είχαμε πάει σε ένα εράσμος πρόγραμμα με το σχολείο ε, και ήταν με κάτι παιδιά από την Ισπανία τέλος πάντων και μ, μου λέει σε κάποια φάση «άσε με, το έχω» και συνεννοήθηκε εκείνος με Google Translate. Το υπέροχο και το θετικό κομμάτι στα άτομα με αναπηρία είναι ότι ε, έχουν υπερτονία, δηλαδή τα συναισθήματά τους τα νιώθουν σε υπερβολικό βαθμό και εκείνη τη στιγμή που εμείς ας πούμε θα το καταπνίγαμε κάπως εκεί και θα λέγαμε όχι και αυτά να μην το κάνουμε και... και όλο αυτό ναι, εκείνοι βουτάνε, βουτάνε στα βαθιά γιατί έχουν ε, ε, Πληθώρα συναισθημα... έντονων συναισθημάτων. Και βλέπει άλλα παιδιά στην ίδια ηλικία που είναι αρτιμελή που χαίζονται πάνω του ή κατεβάζουν ένα κάρο αλκοόλ και ναρκωτικά για να πούνε να <laughs> μου αρέσει, ξέρω <laughs> <εγώ>. <laughs> Ναι, ρε παιδί μου. Να σου πω αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω, ε, τον συνοδεύει σε διάφορα πράγματα που κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ε, και στι εκδρομέ με το σχολείο και σε κατασκήνωση. Ε, Τι πρώτε δύο χρονιέ τον πήρα εγώ και σε διάφορα άλλα κοινωνικά ζητήματα εννοείται. Έχεις αναλάβει ποτέ το ρόλο του γονέα. Μέσα στην οικογένεια τον έχω αναλάβει δε θέλω δεν θέλω και να σου πω θέλω σε κάποια πράγματα γιατί όταν βλέπω ότι καλό ή κακός οι δικοί μου mm. λόγω και μιας άλλης εποχής δεν έχουν την... Όχι οριμότητα θα το πω, δεν έχουν την προοδευτικότητα και την ανάγκη ε, για να τον αφήσουν πραγματικά ελεύθερο. Γιατί όλοι οι σίγουρα θέλουν να αφήσουν κάποια στιγμή τα παιδιά τους να, να ανοίξουν τα δικά τους στερά. Αλλά όταν έρχεται η, μια κατάσταση που επί, του πρακτέου πρέπει να δείξει την προοδευτικότητά σου, εκεί λίγο κοιοτεύουνε. Mm. Οπότε εκεί σε διάφορα πράγματα, όπω α πούμε στι βασικέ ανάγκε, το μπάνιο. Έχω επιμείνει πάρα πολλέ φορέ για να κάνω δεμίτσι μπάνιο μόνο του, να μην του φέρουν πράγματα mm. ε, ή να μην ξεχνάει πράγματα δεξιά και αριστερά και να τον δικαιολογούν. Και γίνομαι πάντα η κακιά πεθερά, ξέρει. Ναι, ναι, Εσύ μεγαλώνοντα, έπαιρνε λιγότερη προσοχή. Ναι, και το ένιωθα αυτό. Οπότε ίσω και για να πάρω μεγαλύτερη προσοχή, μπορεί να πήρα και το ρόλο τη μαμά. Ναι. σε κάποια κομμάτια. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αισθάνεσαι υπεύθυνη απέναντι στον αδελφό σου. Ναι, ναι, ναι. Αισθάνομαι πάρα πολύ την ανάγκη να τον φροντίζω, την ανάγκη να τον προστατεύω, την ανάγκη εκεί που, χρεια... εκεί που χρειάζεται νομίζω να είμαι μαζί του και όπου χρειαστεί και μου πει και εκείνο, να τον αφήνω πραγματικά ελεύθερο δηλαδή. Τι είναι αυτό που του, το συμβουλεύει, ας πούμε, του λε πράγματα να κάνει, να μην κάνει, τι είναι αυτό ας πούμε, που το συμβουλεύει συνήθω. Και στι παρέες του και στα κομμενικά του. Εμ, κυρίως Κυρίω στα κομμενικά του και ειδικά στο θέμα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. δεν, ούτε κι εγώ βέβαια είχα κάποια ανάλογη Συζήτηση ναι, με του γονεί, μου α πούμε, ναι. είναι ξέρεις, από τα ταμπού ακόμα. Ε, πόσο προφάνω. μάλλον για ένα άτομο με αναπηρία, το οποίο θέλει λίγο, εκεί χρειάζεται όχι ειδική μεταχείριση, ειδική γνώση, νομίζω. Γιατί διαφορετικές οι πρακτικέ που χρησιμοποιούν τα άτομα τυπική ανάπτυξη, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, και διαφορετικά κάποιε από αυτέ τι πρακτικέ είναι διαφορετικέ στα άτομα με αναπηρία. Και δεν ξέρουν και οι γονεί πώ να. Το προσεγγίσουν το θέμα. Ε, σίγουρα όχι και σίγουρα νομίζω ακόμα, τουλάχιστον δική μου κοκκίνα δεν ξέρω για τι υπόλοιπε, είναι λίγο θέμα ταμπού αυτό. Οπότε εκεί ε, το έχω αναλάβει. Έχουμε συζητήσει, α πούμε, για θέματα όπω τα προφυλακτικά, έχουμε συζητήσει για θέματα όπω. Ε, τη συνένεση. Φυσικά. Εσύ τι επαγγέλμα έχει επιλέξει να κάνει, τι έχει σπουδάσει. Έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει τώρα με ευτική και ε, ε, θέλω να το δω. Συμπορία. Γενικά, θέλει να κάνει κάτι που να έχει να κάνει με θέμα υγεία, ψυχική υγεία, πράγματα στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι τη αναπηρία. Ε, το θέμα υγεία και κυρίω ψυχική υγεία με ενδιαφέρει περισσότερο όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα. Ωστόσο, για μένα το αυτό που με είναι να δημιουργώ ερεθίσματα ε, για ανθρώπους και να. Όλο αυτό είναι εντάσσεται σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού. Α πούμε, κάτι με θεατρικό παιχνίδι σίγουρα θα Α, Αφού ήταν... άρεσε. Δεν ξέρω, αυτή την περίοδο είναι στι σκέψει μου σίγουρα. Mm. Και σίγουρα οτιδήποτε κάνω θα έχει πρώτο και κύριο ζήτημα την συμπεριληπτικότητα. Που έχει δύναμη να συμπεριλαμβάνει το Δημήτρη. <laughs> Παντού, ε. Μάλλον την αντίθετη ερώτηση έπρεπε να με ρωτήσει, που έχω δει να συμπεριλαμβάνεται το Δημήτρη. Ε, στην κοινωνία μας σίγουρα δεν συμπεριλαμβάνεται σε κανένα πλαίσιο και σε κανένα μέτρο Αν το δούμε από τους δρόμους που μας ενδιαφέρουν κυρίως νομίζω στη χώρα μας Να έχουμε περισσότερο δρόμους για τουρίστες παρά δρόμους για άτομα με αναπηρία mm. Ας σκεφτούμε λίγο το μεταξουργείο, τα εξάρχεια, το κουκάκι Τις παλιές τέλο πάντων γειτονιές της Αθήνας Και ας δούμε λίγο τα, τα, τα πεζοδρόμια Επίσης, η παιδεία των Ελλήνων δεν είναι ανάλογη των περιστάσεων. Δηλαδή, όταν χρειάζεται ε, ένας οδηγός να παρκάρει, καλό είναι να βλέπει πού παρκάρει. Γιατί mm. υπάρχουν πάρα πολλές φορές που ε, 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 καλύπτονται φορες που ατόμων με αναπηρία πάρκινγκ και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Όπου εσύ σαν παροχός φροντίδας του ατόμου ΑΜΕΑ ε, πρέπει, ας πούμε, να περιμένεις, να καλείς αστυνομίε και όλο αυτό το ναι, ναι, ναι. ζήτημα. Γιατί ο άλλος απλά δεν έχει μάθει να σέβεται τον διπλανό του. Εί είτε είναι ο άλλος αρτιμελής, είτε δεν είναι. Είτε δεν είναι. Αλλού, καφετεριες μπαρ, ε, φαγαδικά. Συνήθως στις καφετέριες, ε, οι τουαλέτες βρίσκονται κάπου πάνω. Κάπου κάτω, ναι, ναι, ναι. κάπου σε σκαλάκια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει καφετέρια στην Αθήνα η οποία να έχει τουαλέτα κάπου στο ισόγειο, ας πούμε, και να μπορεί να πάει ένα άτομο με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα. Οπότε γίνεται η, η ζωή και των δυο σα δύσκολη. Στην Ελλάδα, ναι, είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Στην, είναι στην δύσκολη. Ελλάδα είναι δύσκολη, ναι. Τι θα άλλαζε πρώτα, ας πούμε. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, θα άλλαζα αρχικά όλα ξεκινάνε με την κλεισέ φράση όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Ε, ναι. ε, αρχικά το θέμα πάρκινγκ, το θέμα οδική κυκλοφορία. Και μετά θα πήγαινα σε φάσει όπω για να διεκδικήσει ίσε ευκαιρίε. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για να μπει να διεκδικήσεις ίσε ευκαιρίε. Πε τα βρελίλα, πες τα, τα λέω. <laughs> πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Ναι. Ε, Επίση, θα άλλαζα ένα κομμάτι ότι η κοινωνία πρέπει να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη τόσο στου γονεί όσο και στα αδέσφια. Ναι. Και σε αυτό έχω να πω ένα περιστατικό που παλιά τώρα, πριν κάμια κοσαριά χρόνια, μιλάμε για αρκετά χρόνια πίσω, ε, είχαν πάει δική μου σε κάποιον παιδοψυχολόγο. Mm. Και συγκεκριμένα ήταν να μπει μέσα ο Δημήτρη, η μητέρα μου και ο ε, μπαμπά μου. Και εμένα μου λέει αυτό. Δεν θυμάμαι. Αυτό αυτή ήταν. Δεν θυμάμαι. Ε, μου λέει: Εσύ θα μείνει έξω. Και λέω: Όχι. Εγώ θα μπω μέσα. Και όχι, μου λέει: Εσύ θα μείνει έξω. Τέλο πάντων, ήταν πάρα πολύ αγενέ το άτομο που μου μίλησε. Ε, και ασεβέ. Γιατί αν ένα άνθρωπο χρειάζεται ε, ψυχολογική υποστήριξη μέσα στην οικογένεια. Είναι τα, είναι τα αδέρφια. Γιατί έχει να διαχειριστεί κάτι το οποίο. Ε, δεν είναι μόνο καθώ οντζή μαζί με του γονεί σου. Γιατί κάποια στιγμή οι δικοί σου καλό ή κακό θα φύγουν από τη ζωή. Mm. Το μετά είναι το θέμα. Τι κάνει, Και σαν αδερφό, πώ θε να είναι ο αδερφό σου όταν ε, φύγουν οι γονείς σου. Θε να είναι ένα ανεξάρτητο άτομο. Θε να είναι ένα άτομο που σχεδόν θα το έχει πάρει στην πλάτη σου και θα, και θα κινείστε παρέα και όσο αντέξει κι εσύ. Γιατί κάποια στιγμή, όταν παίρνει τον άλλο στην πλάτη σου, ε, δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση και οι εναλλακτικέ είναι λίγε. Οι ενοχέ υπάρχουν. Ε. Πολλέ. Ειδικά στη δική μου σχέση με τον Δημήτρη. Έχω πάρα πολλέ ενοχέ γιατί όταν ήταν μικρό, που σου είχα πει ότι ζήλευα και όλα αυτά, δεν το διαχειρίστηκα καλά και το έκανα bullying. Οπότε γι' αυτό το πράγμα έχω πάρα πολλέ ενοχέ και ίσω προσπαθώ κι εγώ να το βρω. Δεν το διαχειριστήκαν και οι γονεί, σωστά. Μην ν, τα ρίχνει όλα πάνω σου, ήσουν μικρή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση και από mm. τη δική μου τη μεριά και από τον δικό μου σου. Έχει μπει μπροστά σε μπούλινγκ που του έχουν κάνει άλλοι. Δεν έχει τύχει να του κάνουν μπούλινγκ <στονίτρια> οι άλλοι. Οι άλλοι μέχρι στιγμή του συμπεριφέρονται ε, όμορφα. Μπράβο. Πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο το οποίο και οι καθηγητές είναι ειδική αγωγή εννοείται και οι μαθητές σέβονται και συνεπάρχουν όμορφα. Ε, ωστόσο, ο Δημήτρης έχει παραστεί σε περιστατικό bullying άλλου ατόμου, γιατί παρόλο που εμείς είμαστε πούμε, τυπικής ανάπτυξης και ε, τα άτομα με αναπηρία έχουν απλά κάποια αναπηρία, έτυχε να έχουν κάποια αναπηρία, ε, τα ζητήματα bullying ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις. Ε, ναι οπότε τουλάχιστον αντέδρασε αποτελεσματικά ο Δημήτρης μπήκε στη μέση και εξήγησε στα παιδιά ότι δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να συμβαίνει όλο αυτό γιατί ε, ο ένας στην ουσία είναι ο θήτης και το άλλο το θύμα Μπράβο αυτό το έμαθε κάπου Ναι το είχαμε συζητήσει ας πούμε yeah. γιατί υπήρχαν περιστατικά που δεν του κάνανε μπούλινγκ απλά ξέρεις στις καταστάσεις φιλίας ας πούμε συμβαίνουν πολλά ζητήματα καθημερινά οπότε... Εκεί εσύ βλέπει κάτι παραπάνω και τον ενημερώνει αυτό. Σου έχει πει ποτέ μεταξύ σα κουβέντε και από μικρό. Ρε Σιλίλα, εγώ γιατί είμαι διαφορετικό. Με παράπονο. Αυτό ακριβώ όχι, αλλά πολύ παρόμοιο. Α πούμε, λέει, έχει όνειρο να περπατήσει και του λέω σε δύο χρόνια, ξέρω εγώ, μου λέει μέχρι τότε θα έχω περπατήσει. Άρα καταλαβαίνει απόλυτα την κατάστασή του. Αυτό που λε, το είχε συζητήσει με τον πατέρα μου όταν ήταν μικρό και βλέπει κάποια και δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Ε, και καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να περπατήσει. Και έλεγε στον μπαμπά μου, εγώ, ε, γιατί να μην μπορώ να παίξω αμπάλα με τα άλλα παιδιά. Ήταν λίγο έτσι μαχαιριά στην καρδιά. Ε, ναι, ρε. Τι Δω. του εξηγεί εκεί πέρα τώρα το άλλο. του άλλου. Του εξηγεί ότι αρχικά εκείνη τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολη διαχείριση. ίσως κατά τη δική μου άποψη, απλά θα πρέπει να πας με το καρότσι και να πει άλλα παιδιά. παιδιά, παιδιά παίχτε και το Δημήτρη. Και να βρουν ένα τρόπο να το, να το παίξουν. Ναι, 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 ναι. Αν αυτό δεν είναι συμπεριληπτικό, τι είναι. Ε, έχεις πολλή αγωνία γενικά σαν άνθρωπος. Αγωνιάς. Έχεις άγχος. Έχω άγχος αρχικά για τη ζωή μου. <laughs> Αλλά αυτό θέλω να σου πω ότι η ζωή σου δεν είναι δεν είναι, ζωή δεν μου. είναι μόνο δική σου. Τελικά. Τελικά. Να, τα, ναι, ναι. Ε, τα παιδιά που μεγαλώνουν με αδέλφια που έχουν έτσι κάποια πάθηση ή είναι αμαία. Ε, δεν έχουν μόνο τη ζωή του να διαχειριστούν. Όχι, όχι. Και... Παίζει τεράστιο ρόλο που βάζουν τα όρια οι γονεί, ότι να, να διαχωρίζουν το ρόλο του ω γονεί και ω αδέλφια. Αλλά τα αδέλφια που μόνο του έχουν και μια ενσυνέστηση, έχουν και μια ψυχολογία και σχετίζονται πάρα πολύ με τα αδέλφια του. Ε, και κάπω αυτό που είπε πριν, κουβαλάνε το βάρο αρκετά συχνά. Έχουν ευθύνη. Mm. Ναι. Γιατί, οκ. Okay, άντε πες εσύ σε 40, η γονείς σου εν ζωή, ο Δημήτρης ας πούμε θα είναι γύρω στα 37. Κάποια στιγμή και εκείνοι δεν έχω, ήδη έχουν κουραστεί οι δικοί μου. Ναι, ναι. Και το καταλαβαίνω απόλυτα, οπότε η ευθύνη η δική μου είναι να βοηθήσω στο να είναι ο Δημήτρης όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητος. Αυτό. Και εκεί θεωρώ ότι έχω συμβάλει σημαντικά. Ώστε να μπορεί να μένει μόνο του ή να μένει, α πούμε, σε διαφορετικό σπίτι. Ε, πλέον υπάρχουν ξενώνε για άτομα με αναπηρία, τα οποία είναι, υπάρχει επίβλεψη και ιατρικού προσωπικού, ιατρονοσουλευτικού δηλαδή, και ε, επίβλεψη απλών βοηθών. Εκεί, α πούμε, εσύ δεν θα ένα σπίτι σου, δεν θα αισθάνεσαι τύψη. Όχι, γιατί θα ξέρω ότι ο Δημήτρη δεν είναι ότι. είναι μεταβατικό στάδιο για να μπορέσει να μείνει μόνο του. Okay. Εγώ θεωρώ ότι ο Δημήτρη με μια επίβλεψη, α πούμε, ενό ανθρώπου, θα μπορούσε να μείνει μόνο του μπράβο, σε ένα σπίτι. Μπράβο. Οπότε, να, κάνει οπότε, να κάνει οικογένεια. Θεωρώ ότι μπορεί. Ε, και θέλει ο ίδιο. Το ζήτημα με την οικογένεια είναι ότι ίσω και εκεί χρειάζεται Κάποια επιτήρηση την οποία δεν ξέρω αν την αναλαμβάνει ο ή σύντροφο. Ναι, δηλαδή, ναι. απ' την άλλη, διαφωνώ λίγο με το ότι ο σύντροφο, ο ή σύντροφο, πρέπει να αναλάβει την, την επιμέλεια του ατόμου με αναπηρία. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να βοηθεί να συμβάλλω στο να είναι ανεξάρτητο. Ναι. Γιατί δεν θέλω να έχει κανέναν πάνω από το κεφάλι του. Να του λέει, π.χ., πού βάζει το ένα πράγμα, πού βάζεις το άλλο. Ε, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Ο Δημήτρης τυχαίνει να είναι λειτουργικό. Οπότε μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Τι φοβάσαι περισσότερο από όλα για τον Δημήτρη? Το ότι επειδή η κοινωνία μας δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένη να μην μπορέσει να, ε, να τρώει ας πούμε περισσότερες απορρίψεις mm. από άλλα αρτιμελή άτομα γιατί θεωρούν ότι η αναπηρία... Ε, μπορεί να είναι ένα μεγάλο εμπόδιο. Σίγουρα είναι ένα ζητηματάκι, απλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό. Δηλαδή με την ταμπέλα αναπηρία, με το πρόσχημα αναπηρία κάποιες φορές, αποκλείουμε όλο το άτομο. Όταν κάνουν και κλαμπ προσβάσιμα για μέα και τουαλέτες στο εισόγειο, ίσως μπορεί να εγκομονίζει και λίγο περισσότερο. Ένα <laughs> αναμονή. Εγώ θυμάμαι στην κατασκήνωση δεν ξέρω αν θυμάσαι, που ήταν ένα, ένα γόρι γύρω στα 30, θυμάσαι, ο οποίος ήταν ένα πάρα πολύ αξιόλογο παιδί που είχε την αδελφή του σε καροτσάκι και θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι εγώ όποια κοπέλα και να γνωρίσω, αν δεν δεχτεί την αδελφή μου μέσα στο σπίτι, δεν πρόκειται να κάνω σχέση μαζί τη. Εγώ έχω παντρευτεί την αδελφή μου. Και θα τη... Γιατί η αδελφή του δεν ήταν τόσο λειτουργική. Έπρεπε να την ταζει, να την αλλάζει, δηλαδή έπρεπε να τη φροντίζει. Απλά έχει αναλάβει όλη την ευθύνη τη ο αδελφό τη. Και θυμάμαι ότι μου είχε φανεί τεράστια δύναμη, α πούμε, το να την έχει μαζί του, ξέρω εγώ και σε όλη τη ζωή που μου είπε αυτό το πράγμα, να, την έχω παντρευτεί εγώ την αδελφή μου. Όποια θέλει να μείνει μαζί μου και να με παντρευτεί, θα πρέπει να παντρευτεί και την αδελφή μου. Ε, είναι πολύ ειλικρινέ αυτό που σου είπε, γιατί ναι. έτσι είναι και μενα. Αν δεν μπορεί ε, το άτομο που θα είμαι μαζί να δεχτεί ε, τον αδελφό μου, τότε δεν κάνει για μένα. Δεν, ναι, ναι, ναι. δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο σε αυτό. Είναι άσπρο και μαύρο στην ναι. προκειμένη περίπτωση. Εσύ, πώ τον φαντάζει τον αδελφό σου, mm. Καταρχά δεν νομίζω να μπορεί να περπατήσει. Ε, για μικρέ αποστάσει χρησιμοποιεί μπαστούνια. Μπράβο. Α, όταν είχα αφήσει τελείω άλλη κατάσταση. Όχι, βρέ. Νομίζω και τότε χρησιμοποιούσε μπαστούνια, ναι. αλλά έταξε με τι φυσικοθεραπείε και όλα αυτά έχει, έχει βελτιωθεί αρκετά. Ε, οπότε στην ουσία γίνεται συντήρηση, ξέρει, γιατί όταν το ζήτημα είναι νευρολογικού τύπου είναι όλα στο, στον εγκέφαλο. Ας πούμε. Ναι. Είναι οι εντολέ που δίνει ο εγκέφαλο στα υπόλοιπα όργανα. Οπότε τον φαντάζομαι τώρα. Ε, τον φαντάζομαι να ζει σε ένα σπίτι μόνο του. Να άσχετα τα σπιτάκια, α πούμε, να είναι στον πρώτο όροφο το δικό μου και στο δεύτερο το δικό του. Κάπω να είμαστε κοντά σίγουρα. Ε, αλλά ο καθένα να κάνει τη ζωή του. Αν δουλεύει, να δουλεύει κάπου ή να κάνει stand-up comedy, θεωρώ ότι του πήγαινε πάρα πολύ. Ε, Στη Σατακούλα, το όχι του παιδί. Ποτέ. <laughs> να το πενέψουμε κι Ναι, ρε. Είναι θεούλη, το θυμάμαι. Και γενικότερα, όσο πιο ανεξάρτητο, τόσο το καλύτερο αυτό. Δ, δεν δουλεύει τώρα. Όχι, τώρα τελειώνει το σχολείο. είναι τρίτη ηλικίου. Μπράβο. Μπράβο. Θέλει να περάσει ψυχολογία. Ναι, έχουμε να το στείλει με κόσμο, πε του. <laughs> Καλέ. Κρίμα που, δεν μπο, κρίμα που δεν μπορεί να αναλάβει και μένα. Ναι, ναι. Εσένα σε έχει κάνει πιο ευαισθητοποιημένη αυτό στη ζωή σου. Είναι ένα μεγάλο δώρο. Έτσι ο Δημήτρης. το βλέπεις, μπράβο. Ο Δημήτρης, μου έμα... ο Δημήτρης είναι ένα δώρο. Και μου έμαθε ένα πολύ μεγάλο πράγμα του τι θα πει Ε, Εγώ χάρη σε αυτόν, επειδή κάποια παιδιά στο σχολείο του πηγαίνουν, βρίσκονται σε ίδρυμα, έμαθα και έγινα θελόντρια σε αυτό το ίδρυμα και μου άνοιξε πολλέ πόρτε από την άποψη τη πόρτες της αγάπη. Ναι, 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 Γιατί η αγάπη που παίρνει από τα άτομα με αναπηρία λόγω της υπερτονία τους και λόγω του μεγάλου του ψυχικού κόσμου είναι τεράστια. Τεράστια. Και ενώ στην αρχή, α πούμε, έλεγα ότι Οκ, hm, okay, μου πήρε την, μου πήρε την έγκλη, μου, με, σταμάτησα να είμαι Βασίλισσα. Τώρα λέω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο. Είναι δώρο. Δεν θέλω να, να, να φαίνεται σαν ότι εμείς οι, οι πονόψυχοι οι αρτιμελείς κοιτάμε τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες και λέμε «Τους κοιτάμε ρε παιδί μου σαν εξωτισμό», κατάλαβες πως το λέω. Δηλαδή πώς κάνουν πολλοί που πηγαίνουν στην Αφρική και βγάζουν φωτογραφίες με όλα τα παιδάκια που πεινάνε και το παίζουν με τελεστερέζες. Καλά είναι αυτό που κάνουν, οκ. Okay. Απλά δεν θέλω να, να φαίνεται ότι εσύ, εσύ είναι δικαιώμα, εσύ μπορεί να το κάνει αυτό για την αδελφό σου. Αλλά πώ το πω ότι. Ε, δίνουμε αγάπη σε αυτά τα άτομα γιατί την αξι... όλα, τα άτομα αξίζουν την αγάπη μας Εννοείται αυτό. και εγώ επειδή και εσύ έχουμε υπάρξει ε, που θέλω να καταλήξω βασικά επειδή έχουμε υπάρξει σε ένα μέρος στο οποίο υπήρχαν μόνο αυτά τα άτομα σύνδρομο down ε, νοητική στέρηση Αυτισμό πολύ. Θυμάστε που ήταν τα παιδιά που δεν βλέπανε. Υπερκινητικότητα. Υπερκινητικότητα. Επειδή έχουμε υπάρξει συνοδοί για πολλά χρόνια σε κάτι τέτοιε περιπτώσει, εγώ εκεί πέρα που καταλήγω είναι ότι φίλε, αυτό είναι ο κόσμο που εγώ θέλω να ζω. <laughs> δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Θυμά... Πόση αγάπη, πόσο Πόσο δεν του ένοιζε τίποτα και απλά λέγανε αυτό που σκεφτόταν και κάνουν αυτό που σκεφτόταν, το οποίο μπορεί να είναι κουραστικό ώρε-ώρε, αλλά είναι πραγματικά ειλικρινέ. Είναι, είναι ένα κόσμο, στον οποίο χανόμασταν, ξέρω εγώ, εμεί οι αρτιμελεί και οι, με την κανονική νοημοσύνη, α πούμε, στον οποίο χανόμασταν και γινόμασταν ένα με αυτά τα παιδιά, και εγώ βγαίνοντα στον έξω κόσμο, πάντα νιώθα ότι δεν θέλω, γυρίστε με πίσω, α πούμε. Ήταν τρομερό σχολείο. Αλλά δεν θέλω να το βλέπω σαν ότι πάμε εκεί πέρα και ε, παίρνουμε μαθήματα ζωής από τα παιδάκια, κατάλαβες πώς το λέω. Mm. Είναι πραγματικό, πραγματι, πραγματική αλληλεγγύη ε, και είναι... σχέση με αυτά τα άτομα. Και επίση, το γεγονός ότι είμαστε τυχαίνει να είμαστε αρτιμελείς και να mm. υποτίθεται έχουμε κάποια ε, αξιόλογα επίπεδα νοημοσύνης, δεν σημαίνει ότι ούτε σεβόμαστε ότι ούτε έχουμε ενσυναίσθηση ούτε ότι είμαστε πονόψυχοι, μπράβο πε. τίποτα, τίποτα, τίποτα τί. από όλα αυτά όλα αυτά καλλιεργούνται τα μαθήματα είναι πολλά μέσα από την κατασκήνωση και προσωπικά είχα περάσει ήταν ο λόγος που ξεκίνησα ναι. να κάνω κατασκήνωση τρομερό σχολείο και άλλα τρομερά Τρομερή εμπειρία, τρομερέ εμπειρίε. Τρομε, τρομερά παιδιά, βασικά. Τρομερή, τρομερή. Τρομερά παιδιά, τρομερά παιδιά που δεν έχουν δεύτερε σκέψει. Δεν έχουν. Ε, Εμεί βασανζόμαστε με τι υπεραναλύσει και τι δεύτερε σκέψει και πίνουμε και κάνουμε και ράνουμε, όπω είπε, για να πούμε ένα. Μου αρέσει. Ενώ τα παιδιά αυτά το νιώθουν μέσα του, πάνε και το κάνουν. Δεν έχει τέτοια. Και οι ανάγκε μα είναι ακριβώ οι ίδιε. Ακριβώ. Απλά. Τα παιδιά με αναπηρία ίσω το εκφράζουν παραπάνω. Mm. Εσύ πώ βλέπει τον εαυτό ε, λίγα χρόνια από τώρα, για σένα. Να δουλεύω κάπου, να έχω επιλέξει τι μου αρέσει. Να δουλεύω κάπου που επίση μου αρέσει. Ε, ιδανικά για μένα θα ήθελα να κάνω κάποια χρόνια στην Ελλάδα και μετά να φύγω για το εξωτερικό. Πού θα πα, ρε φίλοι? Όλοι φεύγετε. <laughs> ε, θα, <laughs> σε πάρουμε, <laughs> θα, σε πάρω, θα πάρουμε και σένα μαζί. <laughs> θα έρθει θα έρθεις να μας βλέπει. Οι άδειέ σου πληρωμένε θα είναι. Αχ, <laughs> <laughs> Ιδανικά ναι, κάπου στο εξωτερικό και μετά να πάρω και το Δημήτρη μαζί μου. Γιατί η Ελλάδα για να περνάει, α ένα αιώνα για να γίνει μισό βήμα. Αυτό. Οπότε για άτομα με δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο περιβάλλον. Ωστόσο, εκτιμώ βαθύτατα τα άτομα που αγωνίζονται ε, για ένα καλύτερο αύριο εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί είναι πραγματικοί ακτιβιστέ για μένα. Ωραία. Αφού κατάληξαμε ότι θα φύγεις κι εσύ <laughs> <laughs> για ένα καλύτερο μέλλον. Κάτσε να δούμε, σε πέντε χρόνια εδώ θα είμαστε. Σε πέντε χρόνια, ναι. <laughs> Αν είχε ε, άτομα που ήταν στην ίδια θέση με σένα, που είχαν αδέλφια με αναπηρία, ε, τι θα του έλεγε, Κάνε τη ζωή σα, ρε παιδί μου, ή ξέρω εγώ. Ε, μην αγχώνεστε τόσο. Θα βρουν την άκρη μόνη του. Αφήστε τα όλο στου γονεί σα. Μην, μην εμπλέκεστε. Ε, σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Αρχικά θα άκουγα πρώτα, πριν, πριν πω. Α πούμε, θα άκουγα τι έχουν να μου πουν εκείνοι. Mm. Αλλά σαν συμβουλή ε, θα έλεγα ότι το μοίρασμα με άλλα αδέρφια ατόμων ε, με αναπηρία είναι ό,τι πιο λυτρωτικό και ό,τι πιο όμορφο. Ναι, έχετε κοινέ εμπειρίε. Έχουμε κοινέ εμπειρίε, έχουμε κοινού προβληματισμού. ο προβληματισμό για το μετά σίγουρα είναι έντονο. και ότι ο καθένα μπορεί να το διαχειριστεί όπω θέλει. Δεν μπορώ εγώ να πω για τη διαχείριση που θα κάνω εγώ να την πω σε μια φίλη μας, ας πούμε, που έχει αδερφή ή αδερφό άτομο με αναπηρία. Οπότε ε, το σημαντικό για μένα είναι ότι βοηθήστε τα άτομα με αναπηρία να γίνουν περισσότερο αυτόνομα, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Αλλά βοηθήστε τα να γίνουν ανεξάρτητα. ανεξάρτητα. Γιατί έτσι θα γίνουν και ίσα. Πολύ ωραία τα είπες, Λίλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Κάποια στιγμή να έρθει ο Δημήτρη εδώ πέρα να μας μιλήσει. Ε, ναι, <laughs> ναι. Θα είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία για αυτόν και σίγουρα θα το χαρεί. Ναι. Ε, και εύχομαι να γίνουν όντως αλλαγέ να μπορέσουμε να ζούμε όλοι ισότιμα. Μακάρι. Μακάρι και το... εγώ θεωρώ ότι όσο πιο ε, συμπεριληπτικά σχολεία έχουμε, δηλαδή μεικτά σχολεία με άτομα ε, με αναπηρίε και χωρί. Και χωρίς. Κατασκηνώσεις με άτομα με αναπηρία και, χωρίς. και χωρί. Όχι ξεχωριστά. Δεν είναι παιδιά ενό κατώτερου Θεού, ούτε είναι παιδιά μια άλλη γη, ενό άλλου πλανήτη είμαστε όλοι στον ίδιο πλανήτη. Οπότε πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε Αυτό που είπες, όλοι μαζί δηλαδή, μαζί στον ίδιο πλανήτη. Θέλει να παίξει μπάλα, βάλει τον μέσα στην ομάδα. Όχι, μην δημιουργήσει μια ειδική ομάδα μόνο γι' αυτό. Βάλει τον μέσα στην ομάδα αυτό. με τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει, αυτό ξεκινάει από του γονεί, τα σχολεία. Έχει, έχει πολύ πράγμα η φάση, αλλά τέλο πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουνε σήμερα εδώ πέρα. Εγώ ευχαριστώ για την Πάμε να στο κοιτάξω κλικάκι. <laughs> <laughs> Τέλεια, θα πω και άλλο γαλακτοβουρεκάκι. <laughs> ε, φιλιά πολλά. Είμαι η Ανακόκορη και σήμερα μιλήσαμε με τη Λίλα για το πώ είναι να μεγαλώνει με έναν αδελφό, άτομο με αναπηρία. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ανακάπα, ακολουθήστε μα στα Apple Podcast, Google Podcasts και Spotify. Η χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικο Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.